Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή βαρύνεται ο 47χρονος από τις ασίτες Ηρακλείου που τραυμάτισε με καραμπίνα δύο ανήλικους όταν μπήκαν στο περιβόλι του τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε στις αρχές και παραδόθηκε λίγες ώρες μετά το αιματηρό επεισόδιο που κατέληξε στο σοβαρό τραυματισμό ενός 17χρονου στο μάτι και σήμερα το πρωί πέρασε το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου για να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Τόσο κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, όσο και στις απαντήσεις που κλήθηκε να δώσει στον εισαγγελέα, ο ίδιος εξήγησε ότι οι δύο 17χρονοι μπήκαν στο χωράφι με το 4x4 για να καταστρέψουν την καλλιέργεια και όχι για να πάρουν κάποιο καρπούζι, καθώς είχε προηγηθεί ανάλογο επεισόδιο με ένα άλλο φίλο τους, ο οποίος φαίνεται ότι τους προέτρεψε να εκδικηθούν για τις συστάσεις που του έγιναν. Δεν πήγε κάποιος για καρπούζι και βρέθηκε και σχεδόν πυροβολημένος. Καρπούζι δεν έκοψαν. Μπήκαμε σκοπό να καταστρέψουν την περιουσία. Πήγαν εσκεμμένα. Δεν πήγαν τυχαία. Το να φτάνει στα άκρα ο άλλος, επειδή του πήραν δύο καρπούζια, είναι ακρότητα. Αν και εγώ έμαθα ότι βάλανε, υπήρξε μεταξύ τους μια αντιδικία. Και βάλανε ένα αγροτικό και αλώνησαν το χωράφι. Αυτό τουλάχιστον έμαθα εγώ. Τώρα μπλέκομαι τώρα με καταστάσεις που είναι ιδιωτικές. Δεν είναι γενικές, ρε παιδί μου τώρα. Αυτοί μαλώσανε μεταξύ τους τώρα και γίνανε τα επακόλουθα. Τώρα καλό είναι να μην γίνονται έτσι. Αλλά τι να μπει στον καθενό στο μυαλό μέσα να τα αλλάξεις. Για την εξέλιξη του αιματηρίου επεισοδίου, παρότι εμφανίστηκε μετανιωμένος για την αυτοδικία, υποστήριξε μέσω του συνηγόρου του ότι δεν στόχευε τους δύο ανήλικους που τραυματίστηκαν όταν έστρεψαν το αυτοκίνητο προς το μέρος του, με τον ίδιο να πιστεύει πως είχαν πρόθεση να τον χτυπήσουν. Πάντως αυτοκίνητο μέσα. Ανάβουν λοιπόν τους προβολείς, τον βλέπουν, κάνουν μια στροφή δεξιά, επιταχύνουν ταχύτητα και πήγαιναν προς το μέρος του. Αντιλαμβάνοντας λοιπόν ο πελάτης μου και μη γνωρίζοντας ποιοι είναι μέσα, γιατί δεν μπορούσε να διαπιστώσει ποιοι ήταν, αν ήταν νέοι, πιο μεγάλοι ή τέλος πάντων και τι προθέσεις είχαν, άρχισε λοιπόν να πυροβολεί, αλλά πυροβολούσε χαμηλά. Δηλαδή ούτε στο τζάμι έχουμε κάποια φθορά, ούτε τίποτα. Ήταν μπροστά στον μπαμπρίς χαμηλά και στα πλάγια. Υπάρχουν νόμοι που πρέπει να τους στηρούμε. Ο 47χρονος είχε απευθυνθεί στην αστυνομία για το αρχικό περιστατικό με τις ζημιές, ενώ μέσω συγχωριανών του είχε προειδοποιήσει κάθε επίδοξο ταραξία να μην πλησιάσει το χωράφι του. Κάτι που όπως φαίνεται είχε γίνει γνωστό στην τοπική κοινωνία. Επειδή λοιπόν γνώριζε, έβαλε κάποιους ανθρώπους εδώ να πάνε να πιάσουν τον νεαρό, να του πούνε τι είναι αυτά και να μην το ξανακάνει, δηλαδή συστάσεις. Είχε πάει βέβαια και στην αστυνομία στον Άγιο Μύρο για να κάνει την μήνυση, αλλά επειδή δεν ήταν αρμόδια η αστυνομία, τον παρέπεψε στο Ηράκλειο. Μετά και αυτά τα δύο παιδιά τα υποκίνησε ο τρίτος, αυτός ο οποίος δεν συμμετείχε, αλλά σε αυτόν που έγιναν οι συστάσεις. Σου λέει και ποιος είναι αυτός που θα μου κάνει συστάσεις. Έδωσε λοιπόν εντολή, φαντάζομαι, ή τέλος πάντων παρότρινε τα άλλα δύο παιδιά. Οι δύο 17χρονοι μεταφέρθηκαν στο Παγνί με τραύματα από σκάγια διασποράς, με το ένα από τα θύματα να αντιμετωπίζει σοβαρότερα προβλήματα, καθώς υποβάλλεται σε επέμβαση στο μάτι. Ξεκίνησα λοιπόν 4 με σκοπό να πάνε να καταστρέψουν. Δεν πήγαν να κλέψουν. Διότι αν δεν υπήρχε εκεί ο πελάτης μου ή οποιοδήποτε, το πρωί αν θα πήγαινε θα έβλεπε όλο ένα καταστραμμένο πράγμα. Ο 47χρονος κρατείται και αναμένεται να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι στον ανακριτή.